Γράφεις, γράφετε. Ακουγόμαστε. Τώρα μ' ακούς, εντάξει, πάμε. Το Τσότσο, όταν είχα πάει στρατό, ήταν ένα παιδί που το έλεγε συνέχεια και μου είχε κολλήσει. Και καλά, είναι του τύπου ότι τα έχω πάθει όλα. Και καλά, άγχος, το ένα, το άλλο, τι τραβάω. Αυτό, κάπως έτσι. Εντάξει, η εμπειρία μου στο Μάσεβ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Είχε και ωραίες και άσχημες στιγμές. Άσχημες, δηλαδή του τύπου δύσκολες, ας πούμε, να οργανώσεις λίγο τον εαυτό σου, το μυαλό σου, να διαχειριστείς λίγο το άγχος σου. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που έχει τελειώσει το παιχνίδι, νιώθω και εγώ πολύ πιο confident με τον εαυτό μου. Δηλαδή και να βγαίνω έξω και να μιλάω στον κόσμο. Νιώθω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου και έχω ξεπεράσει κάποιες φοβίες που είχα στον εαυτό μου, πάνω στον εαυτό μου. Αν σε περίπτωση είχα την ευκαιρία να ξαναδοκιμαστώ 4 φορές, όπως μου ζήτησε η παραγωγή του MasterChef να κάνω και έπρεπε να το κάνω, γιατί πολλά άτομα μου λένε, γιατί, όπως και οι συμπαίκτες μου λέγανε, γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν έκανε, ενώ είναι ένα concept, έτσι. Είναι ένα concept που είναι κομμένο, οραμένο, δηλαδή πρέπει να γίνει αυτό, αυτό, αυτό. Και πρέπει να το ακολουθήσω γιατί έχω υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Και δεν τα κατάφερα και δεν μπήκα, okay. Οπότε δεν γινόταν να φύγω, που μου λέγανε πολλά άτομα, να φύγω και να μην ξαναδοκιμαστώ για τέταρτη φορά και να πω ότι φεύγω. Δεν γινόταν σε καμία περίπτωση, γιατί έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Τώρα, αν σε περίπτωση ξαναδιαγωνιζόμουν αυτές τις 4 φορές, δεν θα άλλαζα τίποτα. Θεωρώ τα πήγα πάρα πολύ καλά. Στη δοκιμασία με τον Γιώργο, ας πούμε, και εγώ μόνος μου το πήγα πιο χαλαρά, δεν και εγώ μου τόσο πολύ, γιατί δεν με νοιάζε να μπω εγώ ή ο Γιώργος. Έτσι κι αλλιώς ήμουν εκτός παιχνιδιού, οπότε. Σιγά, νιώθω όπως νιώθω και τώρα. Δεν θα μου πεις τώρα τράβα στο MasterChef, θα πω οκ, okay, πάω, αλλά δεν θα τρελαθώ να ξαναπάω, γιατί το έχω ζήσει. Έχω ζήσει όλη την εμπειρία. Άμα έμπαινα από την αρχή στο παιχνίδι, θα προσπαθούσα να ήμουν λίγο πιο διαβασμένος, όπως θεωρώ ήταν κάποια άλλα παιδιά. Δηλαδή να είχα δει λίγο πιο πριν το MasterChef, να είχα δει πάνω κάτω τη ροή, να είχα δει τις δοκιμασίες, να είχα δει πώς πάει, τι πρέπει να λες, τι δεν πρέπει να λες, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Εγώ. Δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Πήγα γιόλο, δεν με ένοιαζε. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον εαυτό μου. Σίγουρα θα μπορούσα να είχα αλλάξει κάποια κομμάτια στο να μην ευριάζω και να μην μιλάω πολλές φορές. Μην εξάπτομαι και μιλάω άσχημα. Δεν ήθελα να διαλέξω κάποιον γιατί εντάξει, τα παιδιά ήταν ήδη μέσα και εγώ ήθελα να μπω πάρα πολύ. Αλλά δεν και εγώ ήμουν να μπω με κάθε τρόπο, δηλαδή με. Να κάνω τα πάντα για να μπω, να διαλέξω κάποιον που πίστευα εγώ πιο αδύναμο, οτιδήποτε. Το άφησα στο ελεύθερο και όπως είπα κιόλα, σας κατέβει όποιος θέλει να κάνουμε ένα μαγειρικό. Να δώσουμε βάση πάνω στη μαγειρική. Εγώ όταν το έκανα ο Δημήτρης αυτό και ήμουνα και δεν είχα δει το επεισόδιο, νόμιζα ότι το έκανε απλά επειδή ήθελε να διαγωνιστεί μαζί μου και όντως ήθελε να το κάνουμε μαγειρικά. Μετά που βγήκα και είδα τις αντιδράσεις της Μαρίας που έλεγε «Α, Δημήτρη, δεν μπορώ, θα με κατεβάσει, α, Δημήτρη, δεν μπορώ, θα με κατεβάσει, α, θα φύγω μόνη μου» και τέτοια. Εντάξει, μετά κατάλαβα ότι μάλλον ο Δημήτρης ήθελε να το παίξει Σούπερμαν. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι υπήρχε κάποιο φλερτ με μένα και τη Μαρία. Εντάξει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Αλλά εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Ο Γιώργος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κάνουμε παρέα και θα κάνουμε παρέα και όταν βγει από το παιχνίδι και τώρα που είναι μέσα στο σπίτι. Εντάξει, τώρα μπερδεύεται και αυτός λίγο την κατάσταση γιατί έχει διαφορετικό στυλ, προσπαθεί να κρατήσει ας πούμε το στυλ που έχει, που είναι ένα απλό παιδί και τίμιο και τα σχετικά. Εντάξει, μερικές φορές έχει μπερδευτεί λίγο η κατάσταση, έχω δει τον έχουν στοχοποιήσει και λίγο τα άλλα παιδιά, αλλά εμένα σε καμία περίπτωση δεν θα μου αλλάξουν την άποψη για τον Γιώργο. Κατερίνα. Εντάξει, η Κατερίνα είναι μια κατηγορία από μόνη της. Δεν έκανα ποτέ πολύ παρέα, ούτε μπήκα στη διαδικασία να τη γνωρίσω, οπότε δεν τη ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά μπορώ να πω μια χαρά, δεν είναι μέχρι εκεί. Μαρία Δημήτρης.
Μαρία Δημήτρης. Ξέρω εγώ. Μεγάλος έρωτας, το έχουν παρατραβήξει λίγο όλο αυτό. Εμένα προσωπικά με κουράζει λίγο αυτό και μέσα στο σπίτι όταν ήμουνα και τώρα εκτός. Αλλά εντάξει, αφού τα παιδιά τα βρίσκουν μεταξύ τους, δεν μας πέφτει λόγος. Σίγουρα η φετινή επιτυχία του Masterchef οφείλεται σε μένα. Όχι. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Ήμασταν όλοι πολύ δυνατοί χαρακτήρες, θεωρώ. Και κάναμε λίγο, να το πω πιο λαϊκά, νταβαντούρι. Ήταν πιο φωνές από εδώ, τσακωνόταν αυτός με αυτόν, αυτός με τον έναν. Έλεγα εγώ λόγια, έλεγε η Κατερίνα, ηλίθιοι είστε όλοι ηλίθιοι. Φοράει φούστες, παντελόνια, το ένα το άλλο. Και εντάξει, αυτό πιστεύω, όσο και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αρέσει σε όλους το λίγο αυτό το καυστικό να κράζει ο ένας τον άλλον. Οι τρεις κριτές είναι πάρα πολύ καλοί και οι τρεις, ο καθένας στο κλάδο του. Εγώ που τους έχω γνωρίσει και από κοντά πολύ καλά. Είναι πραγματικά ο καθένας αυτό που κάνει καλός. Δηλαδή ο κύριος Ιωαννίδης έχει το χαβαλέ αυτόν που δεν μιλάει πάρα πολύ, αλλά έχει ένα χιούμορ περίεργο λίγο. Ο κύριος Κουτσόπουλος, εντάξει, τα λέει ο θείος Λεωνίδας που είναι και μέντορας μου, είναι πάνω κάτω σαν και εμένα, είναι πιο καυστικός, τα λέει έξω από τα δόντια. Με έχει πιάσει και μια μέρα από τα αυτή που είχαμε τσακωθεί. Και ο κύριος Κοντιζάς είναι και αυτός ωραίος, πετάει και αυτός κάτι ωραία πολλές φορές. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν και οι τρεις και θεωρώ ότι ταιριάζουν μεταξύ τους για να είναι εκεί πέρα. Και σίγουρα όλο αυτό οφείλεται και σε αυτούς που έχει πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα το Masterchef. Με το που βγήκα από το παιχνίδι, παίζει να είχα την πρώτη φορά, δεν είχα πάρα πολλά μηνύματα. Είχα δηλαδή αρκετά, γύρω στα 2.000 κάπου εκεί. Τη δεύτερη φορά που ξαναμπήκα για τη δεύτερη ευκαιρία, δεν ξέρω πόσα είχα. Δηλαδή, μπορεί να είχα και 10, 15, 20 και μηνύματα προσωπικά, που ήταν ό,τι να είναι. Δηλαδή, εντάξει, ήταν και πολλά ωραία μηνύματα θαυμασμού και τα σχετικά, αλλά ήταν και κάτι τελείως cool, ας πούμε, σε φάση γυμνό, σε φάση... Έχεις λάβει και τέτοια, δηλαδή. Μόνο τέτοια, έχω λάβει πάρα πολλά. Προτάσεις, τύπου, θέλω, ξέρω εγώ. Ναι, σε θέλω, με θες, γιατί δεν παντρευόμαστε και όλα αυτά, άνετα. Αλλά εντάξει, ήταν και πάρα πολύ ωραία. Είχα λάβει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα και πάρα πολλά επαγγελματικά μηνύματα που αυτά με ενδιαφέρανε κυρίως. Πιο παλιά σίγουρα θα την καλούσα σπίτι μου και θα της μαγείρευα κάτι. Τώρα που μπορούμε και κάνουμε κάτι, θα την έβγαζα σε κάποιο εστιατόριο, θα την πήγαινα ή στον κύριο Κοντιζά ή στον κύριο Κουτσόπουλο ή στον Ιωαννίδη. Δεν έχω πάρα πολύ όρεξη, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι πάρα... Ναι, πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό, γιατί είμαι πάρα πολύ freelance, δηλαδή ότι μου έρθει στο μυαλό εκείνη τη στιγμή θα το σκεφτώ και θα το κάνω. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να εντυπωσιάσω κάποιον. Δεν έχω κάποιο τρομερό favorite πιάτο να στήσω ολόκληρο μενού για να εντυπωσιάσω μια κοπέλα. Θεωρώ ότι μπορώ να την εντυπωσιάσω αλλιώς. Ασχολούμαι με τα εστιατόρια, οπότε μπορώ να πω ποιο εστιατόριο μου αρέσει περισσότερο. Αγαπημένο παίκτη δεν έχει, δηλαδή κάποιον. Θυμάστε τα παιδικά σου χρόνια, Ο Γκουνσότο, ξέρω εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τελευταίο λεπτό το δώσει πενάλτη. Αυτός μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά στο Παγκράτη που μεγάλωσα δεν είχα ποτέ φάση ρατσισμού όλα αυτά, γιατί και οι περιοχές Παγκράτη και Σαριανή, Βύρονα, Ζωγράφου είναι... το 50% είναι Αλβανοί και ξένοι, οπότε νόμιζα ότι ήμουν στα Τύρανα. Αλλά εντάξει, δεν έχω βιώσει ρατσισμό σε τέτοια φάση, να πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς έχω πάει και στρατό στην Ελλάδα από μικρή ηλικία, Δεν θεωρώ, δηλαδή έχω κάνει στρατό πιο πολύ και από άλλα άτομα Έλληνες που δεν έχουν πάει καθόλου. Και έχω κάνει και Κύπρο 9 μήνες. Πέντε χρόνια από τώρα θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να πάω πολύ καλά επαγγελματικά.
Όχι, δεν το όνειρό μου να γίνω κριτής στο MasterChef. Θα προτιμούσα να μπορούσα να κάνω κάποια εκπομπή για αρχή με traveling και όλα αυτά και μαγειρική που είναι πάρα πολύ του στυλ μου, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το κάνω και στην προσωπική μου ζωή καθημερινά. Δηλαδή τα 5 τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες και απλά πάω μόνο και μόνο για το φαΐ, να δοκιμάζω γεύσεις, να μαγειρεύω, να τρώω. Οπότε θα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα ήθελα να έχω ένα εστιατόριο δικό μου που να έχει το όνομά μου, μια κάρτα δικιά μου. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω Ελλάδα, δηλαδή αν σε περίπτωση τα καταφέρω και πάνε καλά τα πράγματα όπως τα θέλω, θα ήθελα τρομερά να μείνω Ελλάδα. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα, οπότε μπορεί να μου τη βιδώσει κάποια στιγμή αν δω ότι δεν πάω τόσο καλά όσο είναι τα πλάνα μου και να εξαφανιστώ. Επαγγελματικά, σίγουρα θέλω να κάτσω λίγο τώρα στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να φτιάξω ένα μενού τώρα για αρχή σε ένα καλό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και να ασχοληθώ λίγο με αυτό για κάνα μήνα-δύο. Και φτιάχνουμε κάτι βιντεάκια στο YouTube. Σίγουρα θα κάνω. Δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί σε YouTube, γιατί το είπα. Θέλει να γίνει καναλάρχης, δεν ξέρω εσύ. Όχι, εγώ δεν θέλω να γίνω καναλάρχης. Δεν θέλω να γίνω καναλάρχης. Αλλά σίγουρα θέλω να ασχοληθώ με τη μαγειρική και το traveling που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν με νοιάζει αν θα είναι YouTube, αν θα είναι τηλεόραση, οτιδήποτε τέτοιο. Απλά θέλω να το κάνω, να μου φύγει και όλο αυτό που έχω.